Αγγλικό κομματάκι, φίλε. Ναι. Πω. Πρέπει να το πεις αγγλικά, ξέρεις. Ξέρω να μιλάω τα βασικά. Τα βασικά, ωραία. Άρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι αναλαμβάνω coach εγώ και ξεκινάμε. Sunshine. Όχι sunshine. Sunshine. Είναι. Λοιπόν, όταν βλέπουμε το S και το E, το H κολλημένα είναι το Sh. Είναι sunshine. 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 Σοκολατάκι. Έχω να δουλέψω πολύ αυτή τη εβδομάδα και εγώ. Μη μου μιλάς, αν μπορείς, γιατί διαβάζω τώρα. Άκουσε τώρα. Κοίτα πώς πάω. Καλά, πολύ γρήγορα, όλες. Έτσι. Λοιπόν, μια βραδιά στο Notting Hill. Το μόνο που μας λείπει είναι μια Τζούλια Ρόμπερτς σε αυτό το τραγούδι. Αυτό σκεφτόμαι τώρα. Είναι ένα τραγούδι έτσι πολύ ερωτικό. Πρέπει να είναι να χαλαρώσει το σώμα του και τη φωνή του και να βγαίνει, ας πούμε, αυτή η ωραία βραχνάδα που έχει και οι νότες μία-μία-μία και να στολίσουν το τραγούδι. Εδώ. Δεν δίνω άλλες πληροφορίες. Όποια και να είναι η κατάληξη του σόου, αυτό που μένει και αυτό που κρατάω περισσότερο από όλο αυτό το σόου είναι οι φιλίες, οι σχέσεις που δημιούργησα με ανθρώπους και ελπίζω να τις έχω και στο μέλλον. Ας υποδεχθούμε στη σκηνή τον Μάριο και τον Γιώργο. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she is gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Μπράβο, παιδιά. Μας ταξιδέψατε. Νίκο, να το πω εγώ. Να το πεις. Ρεσιτάλ ερμηνείας. Εντάξει. Ρεσιτάλ ερμηνείας, λοιπόν. Αυτό θέλετε, το λέω. Μπράβο, μας τα καταφέρατε. Καλύτερα από το πρώτο. Σίγουρα. Καλύτερα, καλύτερα. Πιστεύω κι εγώ, ναι. Πάμε στην Επιτροπή. Καταρχάς, να πω και κάτι. Είναι η πρώτη φορά που λέω αγγλόφωνο τραγούδι. Αυτό ήθελα να πω. Και αν και μιλάω αγγλικά, κάναμε πλάκα στο... Γνωρίζω τη γλώσσα. Κάναμε πλάκα στο βίντεο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τραγουδάω και έχει πολλές δυσκολίες. Όλη μου εβδομάδα ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και η πρώτη φορά που είχα μηδέν άγχος. Μηδέν όμως, τίποτα. Γιατί είσαι ένα δάσκαλος. Εσύ τον έμαθες αγγλικά, πώς θα τραγουδάει. Όχι, ξέρει αγγλικά, κάναμε κάποιες, έτσι, κάποια μαθηματάκια για το she ή το she. Είναι ένα σοκολατάκι, ας πούμε. Πάρα πολύ λίγο την Κύπρο όμως τη είχες μέσα στο ΣΥ, εσύ. Δεν ήταν. Έλα, θα ξεκινήσω τη Δέσποινα τώρα. Δέσποινα. Γιώργο, τι ωραία φωνή που έχεις, ρε αγόρι μου.
Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Άλλη μία. Μάλλον έχω παρεστήσει, έβαλα το ακουστικό. Περίμενε να παραμείνω στο ίδιο πλάνο. Γιώργο. Μάζεψε σε παρακαλώ το γυναικάκι σου από εδώ πέρα που γελάει. Το γυναικάκι μου γελάει γιατί λέει Δέσποινα στην αρχή έλεγε το Γιώργο άλλα πράγματα. Τώρα κοίτα πώς την έχει κερδίσει. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ποτέ δεν είπα ότι ο Γιώργος δεν είχε ωραία φωνή. Είπα για το attitude, το οποίο το έχει αποποιηθεί πια κανονικά. Είναι λογικό όταν είσαι σε κάποιο σχόλιο. Βελτιώθηκε δηλαδή. Φυσικά, φυσικά. Είναι ο Γιώργος. Είναι ένας εκπληκτικός τραγουδιστής. Χαίρομαι που σε γνώρισα μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι έχεις τρομερές δυνατότητες και ότι έχεις το μέλλον μπροστά σου, Γιώργο. Γιατί είσαι και πολύ γλυκός, πέρα από το πολύ καλός τραγουδιστής, και έχεις και μια γλυκιά φάτσα η οποία ακτινοβολεί. Κακά τα ψέματα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παίζει ρόλο και αυτό. Σίγουρα. Το να μπορείς να επικοινωνείς με ένα χαμόγελο. Γιώργο, πολύ καλός ήσουν. Για πρώτη φορά στα αγγλικά σου έχω να σου πω. Εντάξει, προφορά μας λίγο θέλει βελτίωση, αλλά οκ. Okay. Και πάμε στο Μάριο που ήταν λίγο πιο άνετος, έως και πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες φορές. Ναι, ισχύει. Ναι, φαινόταν ότι ήταν πιο οικεία αυτά τα παιδεία στα οποία κινήθηκες. Εντάξει, κάνα δύο ψηλά λαθάκια, αλλά πολύ καλύτερα. Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ωραία. Μαρία. Καμία σχέση με αυτό που ακούσαμε πριν. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, σας τέριαξε το κομμάτι, το αγαπήσατε πολύ, ο Γιώργος μπήκε πάρα πολύ ωραία και μας έβαλε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Μάριος το συνέχισε πολύ ωραία επίσης. Ήταν μια ωραία στιγμή, πραγματικά. Φάνηκε ότι ήταν κάτι που και το κάνατε πολύ κέφι, το δουλέψατε με ωραίο τρόπο και το κάναμε και εμείς πολύ κέφι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Βίκυ. Ωραίο τραγούδι, ωραία το ερμηνεύσατε. Γιώργο, ήσουν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μάρη, ήσουν πολύ πιο άνετος. Φαινόταν ότι ένιωθες πιο ασφαλής με αυτό το τραγούδι από ότι με το ελληνικό που ακούσαμε πριν. Μ' αρέσατε πολύ. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. Είσαστε πολύ καλύτεροι από το ελληνικό και αυτό εννοούσα ατμόσφαιρα. Εδώ με την πρώτη νότα έμπαινε σε μια ατμόσφαιρα και από τους δυο σας. Μαρία, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις σου. Από τις καλύτερες εμφανίσεις σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι το ένιωσα. Ναι, το νιώσαμε κι εμείς. Το νιώσαμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Το νιώσαμε κι εμείς. Είσαστε και οι δύο σε μια πολύ καλή εμφάνιση και αν δεν είχε προηγηθεί το προηγούμενο, δέστε το για τη δική σας χρήση. Δέστε τα και τα δύο, να δείτε αυτό που λέμε ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα. Ποτέ δεν έχουμε πει τίποτα για τα σχολεία σας. Είμαστε πάντα. Όχι, δεν μιλάω για τα σχολεία μου. Λέω να δείτε εσείς τη διαφορά και πώς δημιουργείται αυτή η ατμόσφαιρα. Κύριε Φασούλη, κάθε φορά που κάνουμε μια εμφάνιση, τη συζητάμε πάρα πολλές φορές και παρακολουθούμε και το κάνουμε stop και ξανά για να δούμε πού ήμασταν καλοί και πού δεν ήμασταν. Είσαστε πολύ καλοί. Τώρα είστε πολύ καλοί. Να είστε καλά. Λοιπόν, ας περάσουμε στη βαθμολογία. Πάμε. Βίκυ. 9 με τόνο. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 9. Ευχαριστούμε. Δέσποινα. 9 χωρίς τόνο. Μαρία. 9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 36 βαθμούς συγκεντρώσατε. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Καλύτερα από το προηγούμενο. Μέχρι τώρα. Έχουμε πάρει δύο δεκάρια, δύο εννιάρια. Έχετε πάρει και καλύτερη. Λοιπόν, περάσει στο Celebrity Room. Ευχαριστούμε.